Η μητέρα μου την έλεγε Βουλιουκλάκη στο χώρο του στουντίου εκεί, και όταν η Αλίκη είχε δουλειές και παραγωγές στο στούντιο σε εμάς, είχαν γίνει πάρα πολλοί κολλητές από. Και την έπαιρνε και στο θέατρο και εδώ και εκεί, και είχαν μια πάρα πολύ καλή σχέση. Φιλενάδες μπορώ να πω. Θεωρώ ότι ήταν ένας φοβερός επαγγελματίας, καταπληκτική στη δουλειά της. Ποτέ δεν θυμάμαι να διακοπεί πλάνο γιατί αυτή κάτι λάθος είπε. Μόνο από αιτία των υπολείπων συντελεστών μπορούσε να διακοπεί ένα πλάνο. Ήταν τέλεια, διαβασμένη πάντα, έτοιμη. Και ένας εύχαρος άνθρωπος, καλές σχέσεις με όλο το συνεργείο, με όλους τους ανθρώπους που ήταν γύρω από την παραγωγή. Γενναιόδωρη πάρα πολλές φορές, δηλαδή θυμάμαι αξέχαστα δεκάδες φορές να έχει κουβαλήσει μεγάλες εταιρείες, τη Φλόκα ή άλλες που τότε στην Αθήνα κάναν κέτερι, και να φέρουν φαγητά, γλυκά κτλ. Τα οποία τα πλήρωνε η ίδια για το συνεργείο και όσους παρευρισκόντουσαν εκεί. Ήταν η μοναδική που το έκανε βασικά, δεν το θυμάμαι από άλλο ηθοποιό να το κάνει αυτό ποτέ. Θα προκάλεις βροντάκι, γιατί θα φάει πρώτα εσένα και τα σκέρι σου! Εσείς τι κάνατε στα γυρίσματα, ποια ήταν η δουλειά σας, η αρμοδιότητα σας τότε? Πρώτα ξεκίνησα μικρό παιδί που πήγαινα σχολείο και τα λοιπά, γυμνάσιο και τα λοιπά, που μέσα στα πόδια αυτών των ανθρώπων μεγάλωσα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησα από πολύ μικρός, ξεκίνησα με μια ταινία του Καραγιάννη, περίπου το 67. Να δουλέψω πρώτη φορά επαγγελματικά. Έκανα κάποιες μικρές δουλειές παλαιότερα, μικρότερες, ιδιαίτερα με τα σκηνικά. Μετά ξεκίνησα να δουλέψω σαν επίσημα στο Καραγιάννη, βοηθός script για ένα χρονικό διάστημα. Στην πρώτη ταινία που δούλεψα, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 1967. Μικρό παιδί, ο μικρότερος της παρέας εκεί του γυρίσματος. Τι ήταν αυτό που δεν της άρεσε της Αλίκης καθόλου να γίνεται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων? Ναι, δεν μπορούσε ποτέ να συγχωρέσει το γεγονός ότι κάποιοι κάνε επαναλαμβανόμενα λάθη ή ο φωτιστής δεν φώτιζε σωστά το χώρο ή την ίδια. Σε αυτά είχε απόλυτη γνώση τι ήταν καλό και τι δεν ήταν καλό, κακό και τι ήταν κακό, με αποτέλεσμα να... Μόνο εκεί υπήρχαν εμπλοκές. Δηλαδή εκεί την έλεγε του διευθυντή φωτογραφίας, εκεί κάνεις λάθος. Αυτός ο προβολέας δεν πρέπει να είναι εκεί. Πολύ αυστηρός επαγγελματίας στη δουλειά, ενώ ήταν τόσο περιχαρής όλο το άλλο χρονικό διάστημα. Αυτά, πλάκα, αστεία μεταξύ μας κτλ. Την ώρα της δουλειάς έπρεπε να είναι επαγγελματίας αυτός που ήταν δίπλα της. Yes! Ήπια, δεν μπορώ άλλο. Στις χαρές πίνουν πολύ. Στις χαρές το πιω κι εγώ. Πιες, Κατερινιό μου, μην το προσβάλλεις το παλικάρι. Παλικάρι είναι αυτό ή ο Τάρας Μπούλπα? Τι τα πει το Κατερινιό? Λέει, τι όμορφος που είσαι. Εντάξει, τι γνωρίσαμε και σε περιόδους με προβλήματα με το Μακαρίτη, το Δημήτρη, τον άντρα της, τον Παμιχαήλ, άγριες καταστάσεις. Όλα αυτά που έχουν ακουστεί λοιπόν, είτε... Ναι, εμείς τα είδαμε τα μάτια μας, ας πούμε. Ναι. Πολλές φορές σταμάτησε παραγωγή γυρίσματος σε ταινία 5, 6, 7 μέρες γιατί είχε μόλοπες στο πρόσωπο και δεν μπορούσε να εμφανιστεί ξανά. Πολύ άσχημες καταστάσεις. Βασικά νομίζω ότι το πρόβλημα με αυτό στις σχέσεις τους ήταν θέμα ζήλιας. Δηλαδή η Αλίκη τότε, ας πούμε παραδείγματος χάρη σε μια παραγωγή έπαιρνε 1 εκατομμύριο, ο Δημήτρης δεν μπορούσε να περάσει τα 300 χιλιάρικα. Θυμάμαι μία φορά συγκεκριμένη, έχουν έρθει κάποιοι από την Αμερική, Έλληνα-Αμερικάνοι, και θέλουν την Αλίκη να την πάρουν στην Αμερική για μια μεγάλη περιοδία εμφανίσεις Καναδά και Αμερική. Τις προτείνουν ένα τεράστιο συμβόλαιο κτλ. Και λέει η Αλίκη ότι εγώ για να πάω, για να έρθω πρέπει να έρθει και ο Δημήτρης. Οπότε κανονίζει και το παζάρι, πόσο θα πάρει να είναι και αυτήν η αμοιβή αξιοπρεπέστατη κοντά στη δική της. Οι άλλοι πείθονται, παρόλο που δεν τον είχαν ανάγκη, την Αλίκη θέλανε και τα λοιπά. Πείθονται και όταν το ανακοινώνει του Δημήτρη γίνεται ο απόλυτος χαμός. Ο απόλυτος χαμός, δηλαδή τραγικές συνθήκες, εντάξει. Άλλη μία φορά, σε μία γιορτή του έχει αγοράσει ένα αυτοκίνητο χωρίς να το ξέρει
και το φέρνει έξω από το πλατό με μια κορδέλα επάνω και τα κλειδιά. Και πάλι το ίδιο. Και πάλι την μπλακώνει στο ξύλο. Δηλαδή τέτοιες καταστάσεις. Αυτά τα ζήσαμε. Οι τάπες, Μαράν! Οι τάπες! Κατερινιό, ας την αγάπη μας να γίνει γιοφύρη που θα ενώσει τις φαμίλες μας. Χάσω από τα μάτια μου. Ψεύτη, καταραμένε. Μα είναι δυνατόν στην εποχή μας να έχει τέτοιο μίσος. Τώρα μου το έκανες διπλό. Φεύγα, θα σε σκοτώσω. Η Αλίκη πρόσεχε τον εαυτό της. Πρόσεχε... Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ήταν άνθρωπος που δεν έπινε. Δεν ξενυχτούσε ιδιαίτερα, μόνο όταν υπήρχε ανάγκη. Και τη θυμάμαι παλαιότερα να καπνίζει κάτι σλιμ τσιγάρα από πού τα φέρνα, δεν ξέρω, τότε δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Και δεν τα κάπνιζε, το πέταγε, κάπως έτσι. Δηλαδή, είχε πειθαρχία. Ναι. Θυμάμαι, κάναμε μία ταινία με τον Καραγιάννη, πρωταγωνίστρια, το πιο λαμπρό αστέρι θαρό ήταν, νομίζω, ναι. Και είμαστε στα προπήλαια του Παναθηναϊκού Θεάτρου. Εκεί κάναμε γυρίσματα εξωτερικά. Ο βασιλιάς δεν είχε φύγει, ο Κωνσταντίνος, που είναι ήδη μακαρίτης τώρα, που μιλάμε. Και κάποια στιγμή τον είδαμε και βγήκε σε ένα μπαλκόνι και κοίταγε το γύρισμα. Και μάλιστα ο Καραγιάννης λέει στους κάμερων, τρεχάτε να πάρετε τη σκηνή. Και τα λοιπά δεν προλάβανε, βέβαια. Δεν προλάβανε, είχε κρυφτεί. Ναι. Ήταν λοιπόν θαυμαστής της, Από ό,τι λέγεται, υπήρξαν, είχα μια σχέση. Με τη μητέρα σας τι σχέση είχε? Σας λέω φιλική, αγγελική μου, το ένα, μιλάγανε, τους έλεγε και τα παράπονά της για κάποια πράγματα, η μάνα μου τα δικά της, τα προβλήματα που είχε με εμάς με δύο αγόρια, προσπαθούσε να την υθετήσει. Τη φρόντιζε, είχα μάθει ότι τη φρόντιζε την άλλη. Ναι, την θα τους έκανε. Έφτιαχνε τα ρούχα της. Ναι, όλα αυτά. Παραξενιές, σας είχε πει η μητέρα σας αν η Αλίκη είχε παραξενιές πάνω στα... Ιδιαίτερα με τη μάνα μου, όχι. Είχε παραξενιές με την έννοια ότι σας λέω έπρεπε η δουλειά που κάνεις να είναι σωστή, επαγγελματική, αλλά με τη μάνα μου δεν νομίζω, γιατί είχαν άλλη σχέση, ήταν φιλενά. Δηλαδή και κάτι που δεν θα αυτό, μαζί να το φτιάξω να γίνει καλύτερο. Να γίνει. Μάσας που ήταν από την Κρήτη, της έκανε κριτικά φαγητά, της αρέσανε. Ναι, βεβαίως. Μα όχι μόνο στην Αλίκη, σε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή πάρα πολλές φορές με έβαζε εμένα και τον αδερφό μου να φάμε και μας τρώγανε το φαγητό. Πέφτανε πάνω ειδοποιοί, διάφοροι κτλ. Και μας τρώγανε το φαγητό παρά να πυρούν και μας τρώγανε το πιάτο. Τι συνήθως και της άρεσε κριτικό παραδοσιακό, το χερσόνησο? Παραδείγματος χάρη το φρικασέ της άρεσε πάρα πολύ. Το οποίο το κάνει καταπληκτικά ακόμα και τώρα, παρόλο ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη και δυσκολεύεται. Φρικασέ, διάφορα τέτοια. Τι να σας πω τώρα, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες, αλλά της άρεσαν. Γιουβέντζι βεβαίως, ναι, πάρα πολύ.